πατέρα Μενέλαε. Κύριε Δήμαρχε αξιότιμη κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Πρόεδρε του Οπτικού Συμβουλίου Λεωφόβου Πέτρο Τόμου, κύριε Αντιδήμαρχη, εκλεκτή Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλη, επίσημοι προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι Συγχωριανοί, σας ευχαριστούμε θερμά όλους γιατί για μια ακόμη φορά είστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού που έχουμε πολλά χρόνια τώρα. Στη ξεχωριστή γιορτή Πίτας που έχει καθιερωθεί και αποτελεί πλέον τη μεγάλη φθινοπορεινή εκδήλωση του Συλλόγου μας. Η γιορτή Πίτας δεν θα υπήρχε βεβαίως αν δεν είχαμε κάθε χρόνο τις γυναίκες του χωριού μας, οι οποίες με κέφι, μεράκι και δουλειά παρασκευάζουν και διαθέτουν τις μοναδικές και παραδοσιακές λεχοβίδικες πίτες σε όλους τους καλεσμένους μας. Θέλω ιδιαιτέρως λοιπόν να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες και ξεχωριστά την κάθε μία της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο δείχνουν το μέγεθος της προσφοράς και της αγάπης τους για το χωριό μας. Μέσα από τη γιορτή της Πίτας έχουμε καταφέρει να προβάλλουμε ταυτόχρονα το λέχοβο σε ολόκληρη την περιφέρεια και σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας μαζί με το ξεχωριστό αυτό προϊόν του χωριού μας και τον πλούσιο πολιτισμό του τόπου μας, όπως και τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα του λεχόβου και τη φυσική ομορφιά του οικισμού μας. Με τις εκδηλώσεις αυτές, καθώς και σειρά άλλων δράσεων και πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει και υλοποιεί η διοίκηση του Νοτικού Συλλόγου Λεχοβητών, επιδιώκουμε όχι μόνο να διατηρήσουμε τον πολιτισμό και την παράδοσή μας, αλλά και να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία του λεχόβου ως επισκέψιμο τόπο τουριστικού προορισμού. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ζητήσαμε και πετύχαμε τελικά να στηριχθεί οικονομικά από το Καλλικρατικό Δήμο Αμιντέου. Για την απόβαση και τη στήριξη αυτή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο Αμιντέου, τον Δήμαρχο του Δήμου Αμιντέου και τη νέα Δημοτική Αρχή, αλλά καθώς επίσης και τη νέα διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, η οποία μας στήριξε και αυτή οικονομικά. Αγαπητοί λεχοβίτες, είναι η πρώτη φορά που σε μια επίσημη εκδήλωση, σε μια δημόσια εκδήλωση, έρχομαι σε επαφή μαζί σας μετά την εγκατάστασή μας ως νέας Δημοτικής Αρχής. Οφείλω να σας δηλώσω ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντί σας και σε αυτή την νέα δημοτική περίοδο θα επιδιώξουμε να είμαστε πράγματι κοντά σας σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα. Το ίδιο θα πω και αυτή τη στιγμή. Θα αγωνιστούμε για το μέγιστο καλό αποτέλεσμα. Θέλω να συγχαρώ τις γυναίκες του Λεχόβου, το Σύλλογο και όλους εσάς που συμβάλλετε στο να διατηρείτε αυτό το πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο όπως είπε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βαγγέλης, συνδυάζει τόσο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και την προβολή τοπικών προϊόντων, είναι αυτό που στην ουσία διαφοροποιεί τον τόπο μας, το Ανίδεο, το Λέχοβο, όλους εμάς που έχουμε συστήσει στον Καλλικρατικό Δήμο, από όλους τους άλλους Δήμους, γιατί έχουμε στοιχεία τα οποία οι υπόλοιποι δεν διαθέτουν. Πιστεύω ότι με την ανάδειξη αυτών των στοιχείων θα πετύχουμε αυτή τη δύσκολη για την πολιτεία και για εμάς, για όλους μας και για το Δήμο περίοδο, να πετύχουμε, όπως σας είπα, το βέλτιστο αποτέλεσμα. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική στιγμή, 100 χρόνια σχεδόν όσα είναι τα έτη απελευθέρωσης, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους σας, ότι το Ανίδιο δεν ελευθερώθηκε το 1821, αλλά το 1912. Στην ουσία έχουμε 101-102 χρόνια και αυτό συνδυάζεται με τα 100 έτη παρουσίας του Συλλόγου, του Ενωτικού Συλλόγου Οικοδόμων. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους και αυτό το γεγονός, το ότι γιορτάζεται σήμερα, θεωρούμε ότι είναι και μια πολύ σημαντική στιγμή. Να τους ευχηθώ αυτή τη στιγμή που το επάγγελμα αυτών των οικοδόμων και των συναφών επαγγελμάτων πλήττεται πολύ από την οικονομία. Είμαι και εγώ του επαγγέλματος και το ζω και εγώ από τις οικονομικές συνθήκες. Να τους ευχηθώ να δείξουν την ίδια ενωτική διάθεση και όλοι μαζί να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και την επαγγελματική. Όπως σας είπα, κοντά στους οικοδόμους είμαστε πάντα και θα είμαστε και λόγω του επαγγέλματος αλλά και λόγω του ενιαίου Δήμου, θα είμαστε κοντά τους για να τους βοηθήσουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις συγκυρίες. Σας εύχομαι λοιπόν όλους του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ με υγεία
να διασκεδάσουμε, να απολαύσουμε τα εδέσματα που κάνουν οι γυναίκες του Λεχόβου στο Σύλλογο, να δείχνει πάντοτε την ίδια διάθεση για συνεργασία και προβολή όλου αυτού του πολιτισμού και της παράδοσης που διαθέτουμε. Να είστε καλά, με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και εσάς, όπως ξέρετε, γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια του Σωματείου Οικοδόμων και έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Φίτζο, τον ιστορικό, που θα κάνει μια αναδρομή στα 100 χρόνια του Σωματείου. Ο Παναγιώτης ο Φίτζος είναι γονός του πρωτομάστορα του Βαγγέλη Χατζή και του Λάμπρου του Κόλγα. Το λόγο έχει ο Παναγιώτης να μας κάνει μια αναδρομή στα 100 χρόνια του Σωματείου. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Προφήτης Ηλίας, συγχωριανοί και συγχωριανές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να είμαι ομιλητής σε αυτή την ομιλία, την οποία τη θεωρώ σαν ένα μνημόσυνο στη μνήμη των παππούδων μου που αναφέρατε, τον πρωτομαστόρο Λάμπρη Κόλκα και Βαγγέλη Χατζή. Ήταν αδύνατο σε μένα, παρά τις πιεστικές υποχρεώσεις που έχω από πάρα πολλούς φορείς και λόγω της υπηρεσίας που υπηρετώ, να έρθω εδώ. Παρ' όλα αυτά τα κατέφερα. Ας είναι ένα μνημόσυνο στη μνήμη τους. Σήμερα τιμούμε και επιβραβεύουμε τη μονάκριβη πολιτιστική παρακαταθήκη και κληρονομιά των προγόνων μας, εκείνων που καθιέρωσαν ήδη από τον 18ο αιώνα τη λεγόμενη μαστορική λεγοβίτικη σχολή ως ιδιαίτερη τεχνοτροπία και έκφραση. Τιμούμε και επιβραβεύουμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Σωματείου Οικοδόμων και λοιπόν Επαγγελματιών Λεχόβου Άγιος Παντελήμων όλους εκείνους που μας χάρισαν με την ιστεροφημία της τέχνης τους την ταυτότητά μας ως ιή της πέτρας και στο χωριό μας τον χαρακτηρισμό τελευταία πατρίδα των μαστόρων. Οι άρενες κάτοικοι από τη στιγμή της εγκατάστασής τους ως ενόπλων φυγάδων από τα μέρη της Βορείου Ηπείρου και του Σουλίου, παράλληλα με το όπλο, μίλησαν με την πέτρα. Τις μίλευσαν, τις έδωσαν μορφή, σχήμα και νέα χρήση. Από προστατευτικό υλικό για ταμπούρι της μάχης και επιμενικές καλύβες, τη μετουσίωσαν σε υλικό κυρίας χρήσης για τις οικίες τους. Δίκαια ονομάστηκαν γεννήματα της πέτρας. Ξεπέρασαν τη λάσπη και το άχυρο και πέρασαν στα γκονάρια και στα τυχεία των 80 εκατοστών σε διόροφα και τριόροφα κτίρια. Το Λέχοβο ήταν ένα από τα πλέον διάσημα μαστοροχώρια της Ελλάδος, ίσως το τελευταίο στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη από το 1700 οι Λεχοβίτες μάστορες οργώνουν όλα τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη μορφή των μπουλουκιών. Με την ιδιότυπη ιεραρχία πρωτομάστορας, γραμματικός, μάστορες, τεχνίτες, γαβριάδες, μαστορόπουλα, ταξιδεύουν σε όλες τις πολιτείες και οικοδομούν από τότε χάνια, μοναστήρια, αρχοντικά, σεράγια, εκκλησίες και σχολεία από το 1750. Ήταν κατά το παρελθόν οι Λεχοβίτες πετράδες στη Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στο Άγιον Όρος, όπου για πρώτη φορά στις 26 Δεκάτου του 1887 στις Καργιές ιδρύθηκε η Συντεχνία των Λεχοβιτών Οικοδόμων, οι οποίοι εξαπλώθηκαν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Τουρκία, στη Ρωσία, στο Ριτσκούκ και στο Βλαδιβοστόκ, στη Γαλλία και στην Αμερική. Εργαζόταν ομαδικά, οργανωμένοι σε ομάδες μπουλούκια, κομπανίες παρέες, δηλαδή ως ιεραρχημένα οικοδομικά συνεργεία. Περίφημα ήταν τα μπουλούκια του Δημήτριου Πάνου, του αποκαλούμενου και προσκυνητή. Σωζόμενα έργα του είναι το παλιό γεφύρι στον Άγιο Αθανάσιο και η ομώνυμη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, του Κωνσταντίνου Νάση και τον απογόνο του στο Βελεστίνο, του Παναγιώτου, του Κωνσταντίνου, του Μπίνου, του Στεργίου, του Τζόρκα, του Τόλιου και του γιου του Λάμπρη Κόλκα, του Λιάκου, του Γκέλη του Χατζή, του Κώστα Πραπαβέση, του Βασίλη Παπαζήση, του Κώστα Σερέτη, του Μακρύ, του Βασίλη Παπαζήση, του Γκέλη του Τούτσι, του Καραδήμου και του Καραμίτσου. Στηρίζοντας το εθιμικό δίκαιο, δηλαδή σε άγραφους αυστηρούς κανόνες και στην απαράβατη ιεραρχία. Η οικονομία της τότε ελληνοχριστιανικής κοινότητας Λεχόβου στηρίχθηκε κυρία στα μπουλούκια, τα οποία επί οκτάμινο παρέμεναν μακριά, έκτιζαν, μοκδούσαν, πρόκοβαν. Ήταν ιδιαίτερη κάστα. Δεν αποκάλυπταν τα μυστικά τους. Η τέχνη τους ήταν βιωματική εμπειρία που οδηγούσε στην τελειότητα της δημιουργίας.
επικεφαλής του Μπουγλουκιού ήταν ο πρωτομάστορας, ο οποίος έπρεπε να έχει καταξιωθεί μέσα από την τέχνη του, για να συνονοούνται μεταξύ τους και να μην τους καταλαβαίνουν οι εκάστοτε εργοδότες, είχαν επινοήσει ως ιδιαίτερη γλώσσα επικοινωνία στα μαστορικά, τα λεγόμενα κουδουνάρικα. Δεν είχε δίπλωμα το επάγγελμα. Με τη φήμη σου τότε δούλευες. Τα έργα τους είναι πολύ άριθμα, ώστε δίκαια έμεινε η φράση ότι αυτοί έκτισαν τον κόσμο. Σώζονται μέχρι σήμερα γεφύρια, σχολεία, εκκλησίες, σαράγια, τζαμιά, χαμάμ, αρχοντικά μοναστήρια. Ελάχιστοι χρήσονταν πρωτομάστορες, διότι εκτός από το αισθητήριο της τέχνης και την αποδεδειγμένη τελειοποίησή της, έπρεπε να είναι άμεμπτη στην ηθική, στις οικονομικές συναλλαγές, να προνοούν για τη διαμονή και τη διατροφή του προσωπικού τους, να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν, να γνωρίζουν ιατρική, να διαθέτουν ισχυρό χαρακτήρα, ώστε να απολύουν όσους παρεκτρέπονται και παράλληλα να διδάξουν την τέχνη στον εκλεκτό διάδοχό τους. Ακόμα, κατά την επιστροφή τους, έπρεπε να αξιολογήσουν το προσωπικό τους, να τον ουθετήσουν, να τον ανανεώσουν και να προμηθευτούν νέα εργαλεία. Το πιο σημαντικό ήταν η ανταλλαγή με άλλους πρωτομάστορες των εμπειριών τους, για να ελέγξουν τις νέες τάσεις, τις προτιμήσεις των αφεντικών και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καιρών, δίχως να δραστευλώνουν τη τέχνη τους. Στο χωριό μας σώζεται μόνο η αστική σχολή, το οποίο είναι πείμα του μαΐστορα Κωνσταντίνου Νάση και το μόνο κτίριο που διασώθηκε από τη τετραήμερη πυρπόληση από τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους δοσιλόγους του Πούλου. Έτσι, στη τελευταία πατρίδα των μαστόρων, η πέτρα ξαναγύρισε στη γη. Πριν 100 χρόνια, το 1914, ιδρύθηκε στο Λέχοβο και παραμένει ενεργό το Εθνικό Σωματείο Οικοδόμων και λοιπόν Επαγγελματιών Λεχόβου, ο Άγιος Παντελήμων, ένα από τα 10 πρώτα συνδικαλιστικά σωματεία της ΓΕΣΕΕ, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, που εξέδιδε ταυτότητες και χορηγούσε άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Αν θέλουμε να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία, τότε πρέπει να ταξινομήσουμε τη λειτουργία του Συλλόγου σε τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος είναι προσωπική μου κατάταξη. Είναι από το 1914 μέχρι το 1940. Μέλη του ήταν οι κτίστες και όσοι εξασκούσαν συνεφή επαγγελματά από το Λέχοβο και από το πεντάλαφο Τσουπάνη της Κοζάνης. Δηλαδή είχαμε μια μεγάλη οικογένεια των δύο περιοχών που ανέδειχναν μαστόρους. Το 1938 οι Τσουπανιώτες αποχωρούν και το σωματείο γίνεται αμιγώς λεχοβίτικο. Το αρχικό καταστατικό του σωματείου αποτελεί πρωτοποριακό για την εποχή του συνδικαλιστικό κείμενο. Η προσφορά του σωματείου στην οικονομική και κοινωνική ζωή του χωριού εκείνη την εποχή υπήρξε καθοριστική. Σκοπός του ήταν η εξυπηρέτηση των μελών του και η αλληλοβοήθεια. Όμως, ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές επιδιώξεις, είχε παράλληλα σκοπό την πνευματική, ηθική και οικονομική ανάπτυξη των μελών του, όπως προκύπτει και από την παράγραφο 3 του πρώτου άρθρου που αναγράφει μεταξύ άλλων. Η προαγωγή των συμφερόντων του σωματείου και η οθική και η οικονομολογική μόρφωση των μελών αυτού. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρεται «Το σωματείο των πόρων αυτού επαρκούντων κέκτηκε εθουσών ως εντεκτηρίων μια καταστατική πρόβλεψη που δεν υλοποιήθηκε ποτέ». Το κεφάλαιο της εκπαίδευσης και των Απολιών για μια δωδεκαετία την τέχνη τη διατήρησαν οι τότε μεσήλικες που ενώθηκαν ως μια μεγάλη πατριαρχική οικογένεια. Έθαψαν τις διαφορές τους και την εμπειρία τους την ανοίγαν σε τελειότητα. Λόγω της ιδιότητάς τους ονομάστηκαν οι Ιοί της Πέτρας, ενώ συχνά τους αποκαλούσαν «αυτοί που μιλούν με την Πέτρα». Στην περιοχή του νομού Φλωρίνης, μάστορες υπήρξαν και στα χωριά Φλάμπουρο και Δροσοπηγή. Στην περιοχή της Ηπείρου, διάσημοι ήταν οι μάστορες από τα χωριά του σημερινού Δήμου Μαστοροχωρίου. Το 1924 έως 1930 αναγέρεται το Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου. Αναφέρω λίγο το προήμιο του Συμβουλίου. Ελεχόβω τη 14η Λεχόβου έπρεπε ήδη να έχει ιδρυθεί Μουσείο Οικοδομικής Λεχοβίτικης Τέχνης και Σπίτι Οικοδόμου. Αφιερώστε χρόνο και κόπο και εστιάστε πλέον σε εφικτά προγράμματα και όχι σε όνειρα. Ο συνδικαλισμός είναι καθημερινή θυσία για το σύνολο. Δεν διανύουμε τις εποχές που ο συνδικαλιστής αντιμετώπιζε το εκτελεστικό απόσπασμα, την εκτόπιση και την εξορία. Αλλά όποιος επιλέξει τον δρόμο αυτό, πρέπει να γνωρίζει και τις παρενέργειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στο ιστορικό και μαρτυρικό Λέχοβο σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που έχει αναφορά στο Σωματείο Οικοδόμων, το οποίο Σωματείο Οικοδόμων είχα την τιμή ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας να είναι μέλος
του εργατικού κέντρου. Το Σωματείο Οικοδόμων ως μια πορεία και μια διαδρομή όχι μόνο κάνει περήφανους τους λεχοβίτες, γιατί είναι από τα παλαιότερα σωματεία στη χώρα μας, ενδεχομένως και το παλιότερο, και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί πάντα το συνδικαλιστικό κίνημα ως σημείο αναφοράς και ως πορεία και διαδρομή είχε αυτούς τους ανθρώπους που όλα τα χρόνια μας οδήγησαν και μας και μας έδωσαν τη δυνατότητα να διεκδικούμε και να απαιτούμε καλύτερες συνθήκες. Χαίρομαι πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είστε ιδιαίτεροι και δυναμικοί άνθρωποι, και όλα αυτά τα χρόνια όπως το σωματείο μαχότανε και πολλές φορές ξενιτευότανε για να φέρει προς το ζήν στις οικογένειες των λεχοβητών, και σήμερα που το Λέχοβο είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας και ενδεχομένως της χώρας μας, είναι ένα δυναμικό χωριό που καλλιεργείται εδώ ο πολιτισμός, και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά κάθε μέρα αγωνίζονται για να αναδείξουν όλα αυτά που το Λέχοβο πρεσβεύει ως δημοτικό διαμέρισμα, και είμαι σίγουρος ότι εσείς όλοι εδώ που είσαστε με τη σημερινή σας παρουσία δηλώνετε ότι θα συνεχίσετε πραγματικά να αγωνίζεστε και να προσπαθείτε για το καλό του τόπου μας και του Λεχόβου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάστο, δύο λόγια θα θέλαμε να μας πείτε την εμπειρία σας και τα χρόνια τότε του συνδικαλιστικού σας αγώνα. Τους αείμιστους, αυτοί που υπήρξανε στο σωματείο. Να είστε καλά. Κύριε Παπάζη, σε δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου δίνετε. Ευχόμαι να συνεχιστεί όπως είπα το σωματείο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο πρόεδρο του σωματείου και την διοίκησή του για την τιμή που μας έκανε απόψε. Τιμή και ευγνωμοσύνη στους, στους παππούδες μας οι οποίοι μας τιμήσανε όλο το χωριό στα 100 χρόνια του σωματείου μας. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο πρόεδρο που μας, για την τιμή που μας έκανε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που μας τίμησε και όλο το σωματείο. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο και τον πρόεδρο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλείστε να περάσετε να τα δείτε και να μας ενισχύσετε για το σχολείο μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Δεν με
γέλασαν χωριό παργίνιες με κοντούλες και μελάνες. Άντε με γέλασαν χωριό παργίνιες με κοντούλες και μελάνες. Ωραία πέρα μας κρασί, να πιούμε κόγεσί, να πιούμε κόγεσί, αγάπη μου χρυσή. Για πέρα μας κρασί, να πιούμε κόγεσί, να πιούμε κόγεσί, αγάπη μου χρυσή. Ρε Βασίλη Κωνσταντίνο στο παραδείρι, ήσου στο παραδείρι, ήσου. Γιατί Κωνσταντίνο για το μαρτύρι, ήσου για το μαρτύρι, ήσου. Thank you.